Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της DR τηλεόρασης του μεγαλύτερου περιφερειακού καναλιού. Το πολιτικό θρίλερ που παίχτηκε αυτή την εβδομάδα και επέφερε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι ψηλά στην θεαματικότητα των διεθνών κυρίως, αλλά και των ελληνικών όπως είναι φυσικό καναλιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα και στην περιφέρεια, καθώς η Πάνος Μπεγλίτης στην Κορινθία και Δημήτρης Ρέπας στην Αρκαδία αναβαθμίθηκαν, ενώ ο Γιάννης Μανιάτης τοποθετήθηκε πάλι στη θέση που ήταν, υφυπουργός δηλαδή ενέργειας, αφού η κυβέρνηση αναγνώρισε το έργο που έχει κάνει. Ο Πάνος Μπεγλίτης αναβαθμίστηκε και από αναπληρωτής υπουργός έγινε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Υφυπουργός στο ίδιο υπουργείο, ο Κώστας Πιλιόπουλος, που εκλέγεται στην Αχαΐα. Το έργο που πραγματοποίησε στον τομέα της ενέργειας ο Γιάννης Μανιάτης και το οποίο αναγνωρίζεται από όλους, τον διατήρησε με απόφαση του Πρωθυπουργού στη θέση του. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, με πολύ σκληρή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά μου τον Πρωθυπουργό για την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να δίνω τον καθημερινό μου αγώνα για τους πολίτες της Αργολίδας, για τους πολίτες όλης της Ελλάδας. Στο τέλος η Ελλάδα θα νικήσει. Εμείς θα νικήσουμε. Το ζητούμενο είναι αν η νέα κυβέρνηση μπορεί να πετύχει και να συνεχίσει το έργο της ή αν κηρυχθούν πρόωρες εκλογές στο ενδεχόμενο αποτυχίας της. Γνωστοί δημοσιογράφοι από την περιφέρεια λένε τις απόψεις τους. Νομίζω ότι μην χάσαμε λίγο το ενδιαφέρον που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Ο σασπένς, πέφτει η κυβέρνηση, δεν πέφτει, αν θα πάμε σε οικουμενική, αν θα γίνει ανασχηματισμός. Ως προς τον ανασχηματισμό λύθηκε βέβαια η απορία. Νομίζω ότι δεν μας προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη αίσθηση. Θα έλεγα αυτό που λέμε απλά ότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Κάποιες ισορροπίες ενδοκομματικές, κάποιες μετακινήσεις υπουργών από υπουργείο σε υπουργείο, αμφίδρομες δηλαδή αλλαγές και τίποτα περισσότερο. Το ερώτημα είναι αν και κατά πόσο βέβαια αυτή η κυβέρνηση έχει κάποια αβιωσιμότητα, πόσο χρόνο θα κρατήσει, αν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα δύσκολα προβλήματα την οικονομία δηλαδή, που έχει μπροστά της τώρα μέσα στο καλοκαίρι και από εκεί και πέρα πότε θα πάμε εκλογές. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Όλα δείχνουν ότι μπορεί να πάμε και το φθινόπωρο. Θα δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο όλοι εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Άρα και αυτή η κυβέρνηση θα κριθεί από το αποτέλεσμα που θα έχει. Σημαντικό στον ανασχηματισμό βέβαια για την Πελοπόννησο είναι ότι τρία στελέχη πολιτικά αξιοποιήθηκαν. Δηλαδή, μιλάω για τον κύριο Ρέπα που παρέμεινε σε Υπουργείο, αλλά νομίζω είναι τώρα πρώτος στη τάξη υπουργός. Η αναβάθμιση του κυρίου Μπεγλίτη από την Κόρινθο σε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και το σημαντικό βέβαια για εμάς, ιδιαίτερα για την Αργολίδα, είναι η παραμονή του κυρίου Μανιάτη μετά από δεύτερο ανασχηματισμό στη θέση του ως Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός έκρινε την παρουσία του κυρίου Μανιάτη ως ιδιαίτερα επιτυχημένη σε ένα νευραλγικό Υπουργείο όπως αυτό του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Και ο κ. Μανιάτης, ξέρουμε ότι αυτήν την περίοδο χειρίζεται σημαντικά θέματα που αφορούν την ενέργεια και προφανώς κρίθηκε η πορεία του μέχρι σήμερα ιδιαίτερα επιτυχημένη και ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό το έργο του. Από ό,τι πιστεύω, ο νέος ανασχηματισμός της νέας κυβέρνησης με στελέχη από το βαθύ Πασόκ πιστεύω ότι θα τα προχωρήσει καλά και θα τα πάει καλά. Η νέα κυβέρνηση δίνει ένα καινούριο, νέο, αισιόδοξο μήνυμα ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Εγώ το πιστεύω αυτό. Οι ξένες δυνάμεις όλες ενδιαφέρονται για το καλό της Ελλάδος. Αμερική, Κίνα, Γαλλία, Αγγλία, όλες αμέσως έδειξαν ενδιαφέρον και έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα.